Έλα ρε, μην τρέπεσαι ρε. Σινεμά στη Σέντρα, κινηματογράφος και ποδόσφαιρο, σε έναν ιδιαίτερο χώρο αυτή τη φορά, Αντώνης Καρπετόπουλος, Γιάννης Μπουλάκης. Νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο τις συστάσεις να τις κάνεις εσύ σε ό,τι αφορά. Τι να πω, πού βρισκόμαστε. Εντάξει, για όποιον δεν το έχει ακόμα καταλάβει, είμαστε στο Αλκατράζ. Στο Αλκατράζ. Το διασημότερο, μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο κλαμπ, strip show στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Και γιατί ήρθαμε εδώ, για να δούμε την πρόβα από τα κορίτσια, η οποία θα αρχίσει σε λίγο. Σε λίγο. Ναι. Μόνο τα κορίτσια. Έχει και άντρα. Έχει και άντρα. Αλλά νομίζω ότι τα κορίτσια είναι τώρα. Άμα θες, ερχόμαστε αργότερα να δούμε και τα αγόρια. Άμα θες εσύ. Κανένα πρόβλημα. Η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Έτσι. Ναι. Είναι ακριβώς τα σύνορα των δύο περιοχών μας. Απέναντι μένω εγώ, πίσω μένεις εσύ. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι ο λόγος που το φτιάξαν εδώ γι' αυτό. Είναι βασικά αυτό, κοντά στο κέντρο. Το κατάλαβες. Βλέπω κάθε μέρα στη ζωή μου αυτή. Όλοι περνάμε μπροστά από το Αλκατράζ. Όποιος κατεβαίνει από τη Συγκρού, περνάει. Και πολύ το βράδυ, ειδικά όταν είναι ανοιχτό, γιατί τώρα είναι νωρίς, κάνουν τα κορτσιά πρόβα. Άνοιξε ειδικά για τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Άνοιξε για μας. Για την εκπομπή. Ευχαριστήσουμε και τους άνθρωπους εδώ. Και άνοιξε για την εκπομπή. Που ήταν υπεύθυνος. Ευχαριστούμε, Άγγελε. Άνοιξε για την εκπομπή, διότι μας δίνει πάσα μια ταινία. Ναι. Μια κακή ταινία. Κακή. Ναι. Ναι. Το Hustlers. Ναι. Οι επικίνδυνες κυρίες. Front hook. Ankle hook. Knee hook. Come here, you can do the carousel. Just switch. And wrap. I was a kid. I always wanted to work with animals. I was close. Νομίζω ότι το χειρότερο striptease που θα μπορούσα να δω live θα είναι καλύτερο από αυτό που είδα να κάνει η Jennifer Lopez, η Constance Wu και οι υπόλοιπες σε αυτή την ταινία, την οποία βρήκα πραγματικά απαράδεκτη. Κοίτα, δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Το pole dancing. Το pole dancing. Και θέλω να πω και ότι σπανίως στο σινεμά έχουμε δει ωραίες ταινίες με θέμα. Πολύ σπανίως. Χορεύτριες. Συνήθως οι ταινίες που έχουν θέμα το striptease αποτυγχάνουν. Mm-hmm. Σου θυμίζω τα Showgirls του Paul Verhoeven. Μη μου τα θυμίζεις. Και το striptease με την Demi Moore. Μη μου το θυμίζεις. Ήσανε. Και τα δύο ήταν. Και νομίζω ότι εδώ θα είναι και μια ταινία που όσοι γουστάρουν και αγαπάνε την Jennifer Lopez για διάφορους λόγους. Εντάξει, μπορεί να τους κεντρήσει κάπως την περιέργεια μέχρι ενός σημείου, αλλά ακόμα και το γεγονός ότι το pole dancing της Λόπεζ, όπως θα δεις και στην ταινία, γίνεται από μακριά, κάτι σημαίνει ύποπτο. Γίνεται από μακριά, δηλαδή γίνεται ποτέ κοντινό pole dancing. Λέω παιδί μου, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν αυτές τις ταινίες, χωρίς να ξέρω, αυτή δεν την έχω δει ακόμα. Αλλά τις κάνουν με μια αίσθηση ενοχής. Τις κάνουν σαν να μην θέλουν να τις κάνουν. Δηλαδή, ξέρεις, σαν να απαγορεύεται. Σαν να απαγορεύεται. Ναι. Ενώ είναι μια χαρά θέαμα, θέλω να πω. Δηλαδή, στον κόσμο του θεάματος είναι από τα πλέον, ας πούμε, χαρακτηριστικά το striptease, το strip show γενικά. Έτσι, δηλαδή. Όταν όμως ενσωματώνεται σε μια γενικότερη ιστορία άλλου τύπου το striptease, δεν σε χαλάει. Όταν το κάνει Kim Basinger, ας πούμε, σε 9,5 εβδομάδες. Σε 9,5 εβδομάδες. Ναι. Ή όταν το κάνει η Penelope Ann Miller στο Carlitos Way. Σωστό. Στην υπόθεση Carlito του που την γουστάρει ο. Ναι, ναι, ναι. Η οποία μάλιστα είναι μια φοιτήτρια που προσπαθεί να βγάζει. Όχι φοιτήτρια, προσπαθεί να βγάλει το ψωμί τη. Κάνοντας pole dancing και το βρίσκει και πάρα πολύ φυσικό. Και νομίζω ότι και να ρωτήσουμε κορίτσια που κάνουν αυτή τη δουλειά, αυτό θα πούν. Δεν είναι κάτι. Χορεύτερες είναι επαγγελματίες. Δεν είναι δηλαδή. Δεν μιλάμε για το. Μπάνευω εγώ και εσύ και να το κάνουμε. Και χορευτές. Δεν μπορεί να το κάνουμε και εγώ και εσύ, αλλά ο κόσμος. Δηλαδή θέλω να πω. Και το γεγονός πρέπει ότι να είναι κάπως. Και το γεγονός ότι το αντιμετωπίζουν με αυστηρό επαγγελματισμό είναι προς τιμήν τους. Η ταινία τώρα τι σχέση έχει. Τώρα, η πλάκα είναι ότι είναι και βασισμένη σε μια πραγματική ιστορία. Είναι ουσιαστικά μια ταινία εκδίκησης αυτή. Ναι. Αλλά αποδίδεται τόσο βλακωδώς, συν το striptease που φαίνεται ότι δεν ξέρουν να το κάνουν τα κορίτσια αυτά, που καταντάει μια γελιότητα. Μια ομάδα, ένα γκρουπ από strippers, γυναίκες στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, προ-κρίσης, που βγάζουν απίστευτα λεφτά, τόνους λεφτά από τη δουλειά αυτή, οι οποίες μετά την κρίση, όταν ξεσπάει η κρίση, βλέπουν ότι είναι στον πάτο και δεν έχουν λεφτά και δεν έχουν ζωή και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να εκδικηθούν αυτούς που έφεραν
τον κόσμο σε στην κρίση, δηλαδή τους χρηματιστές. Μάλιστα. Είναι αληθινή ιστορία, αλλά είναι τόσο αστεία υπομένη και ψεύτικα, που πραγματικά εγώ από κάποια στιγμή ενοχλήθηκα και μετά. Που έχει και καλές πρωταγωνίστρες, έτσι. Όχι ενοχλήθηκα, και μου αρέσει και η Τζένιφερ Λόπεζ, πρέπει να σου πω. Ναι. Δεν ενοχλήθηκα από το strip show, ενοχλήθηκα από την απόλυτη ανοησία, έτσι όπως είναι δομημένο το σενάριο. Μα εσύ δεν έχεις πρόβλημα με το strip show. Εγώ μια φορά θυμάμαι σε αυτές τις διονυσιακές γιορτές που κάνεις, όταν γιορτάζεις που μαζεύονται σπίτι σου, όλοι πολύ. Είχε έρθει και μια κοπέλα επαγγελματία που σε είχε τιμήσει. Ναι, ήμουν εκεί. Ήταν δώρο από το Ζάπεν. Ναι, δεν είχα καμία σχέση εγώ με το event. Παραδόξως. Αλλά. Και ο αδελφό σου εκεί. Φυσικά, ήταν πολλοί κόσμοι. Ήταν η μισή Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν είχε έρθει και από εδώ η κοπέλα. Δηλαδή, γιατί ήταν πολύ καλή. Ήταν πολύ καλή. Δεν τη θυμάμαι βέβαια την εμπειρία αυτή. Δεν θέλει να τη θυμάσαι. Εμεί τη θυμόμαστε. Όχι με. Δεν έχω και τόσο ευχάριστες αναμνήσεις, γιατί εγώ είμαι λιγάκι πιο, ξέρεις, όχι συντηρητικός, αλλά σε αυτά τα θέματα. Εγώ θυμάμαι μια χαρά του το έχεις απολαύσει και δεν θυμάμαι τώρα αυτά που μπορεί. Οι ενοχές μπορεί να βγήκαν μετά, δεν ξέρω. Λες, ναι, ναι. Καταλάβες. Λοιπόν. Πάντως, όλοι έχουμε μια α ή β ή γ ή ω εμπειρία με strip show, φαντάζομαι. Καλά, εννοείται. Δηλαδή, άντρας φυσιολογικός, δηλαδή να μην έχει, ας πούμε, μια εμπειρία, να μην έχει χαρία, ας πούμε, στο Αλκατράζ ή σε έναν άλλο χώρο, δεν ξέρω κανέναν. Τουλάχιστον από αυτούς που κάνω εγώ παρέα. Θα μου πεις, δεν είναι καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου. Δεν είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Και αυτοί έχουν το δικαίωμα, ας πούμε, στην απόλαυση. Εμένα μια σκηνή που έχει μείνει και κλάσικη για ταινία της δεκαετίας του 80 που μου έχει αρέσει σχετικά με το striptease, που είναι λίγο παροδία του striptease, είναι αυτή του Tom Cruise στις πονηρές business ενός πρωτάρια. Ναι, που ήταν παιδάκι. Το risky business. Ναι, ναι. Αυτή τη βρήκα γάλλη που χόρευε με τα Ray-Ban και το σόβρακο, το άσπρο και με το πουκάμισο και τις κάλτσες. Πάντως ξεσαλώνουν οι γυναίκες στα μαγαζιά στα οποία γίνεται stripped αντρικό. Η τρέλα που βγάζουν οι γυναίκες για αυτό το πράγμα είναι, δεν έχει καμία σχέση με το. Αναρωτιέμαι γιατί. Δεν ξέρω κι εγώ. Δηλαδή, εμείς το παρακολουθούμε εκθαμβίτς περισσότερες φορές. Δηλαδή, βλέπουμε. Την ομορφιά. Ομορφιά, έτσι. Μια καλονή, η οποία ας πούμε μπροστά μας. Με την ίδια έννοια μπορεί να αναρωτιούνται οι γυναίκες γιατί εμείς παρακολουθούμε έκθαμβη. Μπορεί. Μπορεί. Αλλά αυτές τσιρίζουν αυτό, κάτι μπάτσελορ, ας πούμε, τα οποία γίνονται και τα οποία καταλήγουν και εδώ πολλές φορές. Λοιπόν, υπάρχει μια παλαβομάρα γενικότερα. Είναι αυτή, ένα θέμα. Ξέρεις, το Bachelor που λες είναι η μοναδική φορά που πήγα σε strip club. Έτσι ξεκινάμε όλοι. Ήταν πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ένα συνάδελφος. Πάντα υπάρχει χρόνος, μην ανησυχείτε. Ναι. Και ήταν εντάξει. Ναι. Με ξέρεις τώρα. Ναι. Από μακριά φίλοι και αγαπημένοι. Ας πούμε, ναι, αλλά ναι. Όχι περισσότερο. Επίσης θέλω να πω ότι η χώρα συγκεκριμένη είναι πολύ περιποιημένη και είναι συνήθως και σαν σκηνικά. Δηλαδή. Δεν είναι ότι αντιβάλαμε τρεις καρέκλες, δύο τραπέζια και μία η οποία χορεύει. Δηλαδή δεν υπάρχει, ας πούμε, ξέρεις, δεν είναι παρακμιακό πράγμα το κλαμπ. Είναι καλοφτιαγμένο. Το λέω γιατί πολλοί νομίζουν, ας πούμε, που δεν έχουν πάει ποτέ, δεν έχουν μια εμπειρία, ότι είναι ένα πράγμα decadence. Δεν είναι καθόλου decadence. Είναι μια business. Θα έλεγα ότι είναι πολυτελείας, ας πούμε. Είναι μια business. Πρέπει να προσέξεις το μαγαζί σου για εννοείται, να έχει. Για να έχει κόσμο. Δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, άλλα πράγματα έχουμε να δούμε. Πώς δεν έχουμε. Τα κυπελάκια τα είδες, έτσι. Γιατί υπάρχει πάντα λίγο σέντρα, θέλω να πω, στην κουβέντα για τους. Και μάλιστα, επειδή ρώτησα λίγο πριν, έχουν να κάνουν με κύπελο ποδοσφαίρου. Ναι, ενώ εγώ νόμιζα ότι είναι κύπελα, παίρνουν οι χορεύτριες, ξέρεις, γιατί. Κλείνουν σαν τον έρωτα. Όχι, ήταν η καλύτερη της βραδιάς, αποθεώνεται. Όχι, γιατί μια έχουν απονομή. Να κάνουν ποδόσφαιρο. Έχουν να κάνουν ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Ο δικός τομέας. Ναι, το μαγαζί έχει μια πολύ καλή ομάδα, όπως μας εξηγούσε πριν εδώ το παιδί που είναι υπεύθυνος. Και παίρνει μέρος στα πρωταθλήματα επιχειρήσεων κτλ. Αυτά και τα λοιπά, γινότανε και παλιά και με τις εφημερίδες γίνονται πλέον. Κοίτα, έχουν διοργανωθεί. Ήταν η ομάδα του Βήματος. Έχουν διοργανωθεί ορισμένα πρωταθλήματα τύπου τα οποία έχουν τελειώσει τόσο άδοξα που δεν θέλω να τα θυμάμαι. Όταν δεν. Σε ένα γνωστός μας πήρε την μπάλα και έφυγε, διακόπηκε ο τελικός. Δηλαδή να τα βλέπει ο κόσμος να απορεί, ας πούμε, με τα μυαλά που κουβαλάμε. Οπότε παίζουν ακόμα, παίζουν. Γίνονται. Τώρα δεν ξέρω. Έπαιξε ποτέ εσύ. Όχι, δεν έχω πέσει τέτοιο επίπεδο, όπως το λένε, δηλαδή, γιατί μιλάμε πραγματικά για ξέρεις, αδρεναλίνη, αντρίλα, αυτό. Κάτσε, αυτό το πράγμα παρακολουθείς τόσα χρόνια. Ναι, αλλά εγώ το παρακολουθώ σε επίπεδο επαγγελματικό, όχι σε επίπεδο μίμησης
άθλιας, όπως ήταν το πρωτάθλημα τύπου, καταλαβαίνεις. Εντάξει τώρα, συγγνώμη κιόλας, γιατί πολλοί δίνανε και την καρδιά τους και την ψυχή τους και παίζανε για το αποτέλεσμα κτλ. Αλλά πέραν της διασκέδασης των ίδιων, όλο αυτό το πράγμα δεν ήταν πολύ διασκεδαστικό, με ορισμένους τελικούς, το ξαναλέω, για τους οποίους δεν θέλω να, θυμάμαι. Βέβαια, ορισμένες διοργανώσεις έχουν γίνει και τρομερές. Θυμάμαι ένα τελικό στη Λεωφόρο, έτσι, που έβλεπες συναδέρφους, ας πούμε, οι οποίοι ήταν. Πέταγαν στο γήπεδο. Έλεγες μπράβο δηλαδή, και γιατί αυτός δεν έκανε καλύτερα την καριέρα που έπρεπε. Μάλιστα. Αλλά μάλλον είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε μία από τις ταινίες της χρονιάς, κατά τη γνώμη μου πάντα. Είναι τα Παράστα. Έχουμε μιλήσει για αυτήν στο παρελθόν. Ναι. Κάνες. Τότε που πήγα στις Κάνες, μετά που ήρθα. Είναι η ταινία που κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα. Mm-hmm. Είναι από την Νότιο Κορέα, είναι την Bong Joon-ho. Και αυτός είναι ένας πολύ καλός σκηνοθέτης. Μπορεί να έχει ζει και ταινίες του, όπως το The Host. Ναι. Που είναι το τέρας που βγαίνει από, από τη θάλασσα. Δεν το έχω δει. Δεν... Και το μεγάλο του φιλμ είναι το, κάτω δηλαδή, μια σκάλα κάτω το Παράστα, είναι το Snowpiercer. Αυτό είναι το εξής. Είναι ένα τρένο διαρκώς εκκίνησης, ναι, σε χιονισμένες περιοχές. Υποτίθεται ότι είναι μια μεταποκαλυπτική περίοδος της ανθρωπότητας, όπου εκεί μέσα στο τρένο υπάρχει ο διαχωρισμός των τάξεων, των πολύ φτωχών. Φτωχοί, πλούσιοι κτλ. Ναι, των αστών και των πλούσιων που μπροστά είναι ο, ας πούμε, ναι, ο κυβερνήτης. Είναι όμως κάτι χρόνια που έγινε αυτό. Ναι, είναι αρκετά χρόνια. Ναι. Αλλά ήταν πολύ ωραία ταινία, ναι, αυτή. Φαινότανε δηλαδή αυτός ο σκηνοθέτης ότι πάει για κάτι πολύ μεγάλο κάποια στιγμή και ναι, πήγε, τα κατάφερε με τα Παράστα, που βέβαια για μένα είναι μια πολιτική ταινία. Το θέμα της πάλης των τάξεων το βάζει. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해주라, 영어. 기정이가 그렇게 손재주가 좋다며? 야, 서울대학교 문서 위주학과 뭐 이런 겁나? 아들아, 네가 자랑스럽다. 그 집 사모님이 뭐랄까. 그동안 미술쌤도 여러 명 바꿔가면서 해봤는데요. 하나 한 달은 못 버티더라고요. 제가 사람 하나 휙 하고 떠올랐는데. 어머머, 너무 궁금하네요. 어떤 분이실까? 아, 잠깐. υπάρχουν δύο οικογένειες. Μία πάμπλουτη και μία πάμπτωχη. Η πάμπλουτη, ή μάλλον η πάμπτωχη, καταφέρνει, είναι τέσσερις και τέσσερις, καταφέρνει σιγά σιγά να διεισδύσει στον κόσμο, κόσμο της πλούσιας. Και γίνονται όλες οι απίστευτες ανατροπές. Όχι φοβερά πρωτότυπο, θέλω να πω. Ίσως όχι φοβερά πρωτότυπο, ελπίζω αλλά να είναι καλά στην δουλεμένο εξέλιξή του, ναι, με τις ιδέες που έχει και έτσι όπως τις διεκπεραιώνει στην οθόνη, είναι εξαιρετικό. Πραγματικά είναι εξαιρετικό. Γενικά η Κορέα της είναι πολύ καλή. Εγώ δηλαδή από όλους τους ανατολικούς αυτούς. Ναι, ναι, η Κορέα της έχουν μεγάλη σχολή. Ναι. Έχουν μεγάλη σχολή τα τελευταία χρόνια. Ο Κιμ Κι-τουκ, το Πιετά και το Άνοιξη Χειμώνας. Και το Φθινόπωρο, ναι, και πάλι Άνοιξη. Και φυσικά ο Παρκ Τσανγκούκ με το Old Boy. Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά. Λατρέψει. Το Old Boy μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Αλλά και τα άλλα μου είχαν αρέσει πολύ. Και η εκδίκηση μιας κυρίας ήταν πολύ ωραίο. Και το τελευταίο μου είχε αρέσει εμένα. Εντάξει, πολύ. Αυτά, και η υπηρέτρια. Η εκδίκηση μιας κυρίας δεν μ' άρεσε. Δεν σου άρεσε. Εμένα μου άρεσε. Αυτό δεν είναι με το δικαστήριο. Με τη γυναίκα. Με τις ναι, ναι, που ξεκινάει με το. Ναι, ναι. Ναι. Μου είχε αρέσει. Με τη κρεμά, κρεμιώνται. Ναι, ωραία, το βρήκα πράγματα, λίγο, ναι, λίγο. Δηλαδή, η εντύπωση για την εντύπωση. Αυτό mm-hmm. με ενοχλεί. Γενικά ο Παρκ Τσανγκούκ με ενοχλεί σαν σκηνοθέτης, αλλά το Old Boy υποκλίνομαι. Γενικώς αυτοί ξέρουν να κάνουν σινεμά και ξέρουν να κάνουν εικόνες και ξέρουν πολλά πράγματα. Και δεν το περιμένεις. Πολύ μου έλεγε ένας συνάδελφος, απορώ πώς είναι δυνατόν αυτή η χώρα να βγάζει τέτοια κινηματογραφική ματιά. Εντάξει, να δεν βγάζει αυτή η χώρα κινηματογραφική ματιά που έχει και τα εσωτερικά της, που έχει και τα ζητήματά της. Από την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι μια κατάσταση, τι να σου πω. Για μένα, σαν αποστήρωση μου ακούγεται. Δηλαδή, σαν ένα θερμοκήπιο μέσα στο οποίο ζουν Ιαπωνέζοι. Γενικά για όλα, για το σινεμά μόνο. Δηλαδή, κοίταξε, είναι ο ξουγκούσμο του οι Ιαπωνέζοι. Είναι, ναι, και είναι... Ο ασιατικό, με έναν τρόπο, ο ασιατικός κινηματογράφος έγινε γνωστός παγκοσμίως από έναν Ιαπωνέζο. Ναι, σωστά. Από τον Κουροσάβα. Από τον Κουροσάβα, ναι. Αλλά έγινε γνωστός παγκοσμίως. Βλέπεις τι λες. Λες να βγήκε από εκεί μέσα κάποιος και να πήγε. Ενώ μου φαίνεται ότι οι Ιαπωνέζοι θέλουν να μένουν εκεί μέσα. Δηλαδή δεν θέλουν, ρε παιδάκι μου, καμία σχέση. Δεν είναι ανοιχτή, είναι Κινέζοι, ας πούμε. Έχεις πάει ποτέ στην Ιαπωνία? Όχι. Έχω πάει εγώ. Ναι, το φαντάζομαι. Περίεργο αυτό, ναι, μην έχεις πάει εσύ. Τότε, ναι, ναι. Τότε με το Μουντιάλ δεν είχες πάει? Δεν είχα πάει. Έχω πάει και έκανα εκπομπές. Α, ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, ναι, είχα πάει για μια ταινία που δεν το περιμένεις. Το Spider-Man 3 έκανε το πρόμο της στο Τόκιο. Είδες που τα βρίζεις.
Μόνο με αυτά βλέπετε προκοπή. Με τα παράσιτα που να πας. Άντε να σε φέρω εδώ, που είναι δηλαδή... Του μίλησα στις Κάνες. Εντάξει, από εντάξει. Αυτό έλειπε να μην έρθει. Ναι, ναι. Και άλλο τι έχουμε. Η τρίτη ταινία είναι Τα Συνώνυμα. Τα Συνώνυμα. Τα Συνώνυμα. Είναι μια ταινία γαλλική. Ξέρω τι είναι Τα Συνώνυμα. Διότι είδα το τρέιλερ όταν πήγα να δω το Μαραντόνα. Α, ναι. Είδες και το Μαραντόνα. Τον είδα το Μαραντόνα και είδα και το τρέιλερ από Τα Συνώνυμα. Μάλιστα. Μαραντόνα πρέπει να πω ότι είναι καλό το ντοκιμαντέρ. Δεν είναι καλύτερο από το ντοκιμαντέρ για το Σένα, προς Θεού. Δεν είναι ούτε καν συγκρίσιμο. Είναι κανένα δυο σκαλοπατάκια παρακάτω. Ναι. Είναι όμως κάτι το οποίο μπορεί να χαρούν πάρα πολύ αυτοί που δεν είναι τόσο φανατικοί του Μαραντόνα. Θα μάθουν αυτό, πάρα θα πολλά πράγματα. Ναι, το έχεις πει πολύ σωστά. Αλλά κατά τη γνώμη μου μπορεί να το χαρούν και οι φανατικοί του Μαραντόνα, αρκεί να έχουν τη δύναμη να πάνε να δουν το ειδωλό τους για αυτό που πραγματικά ήταν και όχι για αυτό που έχουν στο κεφάλι τους. Διότι υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι ο Μαραντόνα είναι μια θεότητα που έπαιζε μπάλα και έκανε τρομερά πράγματα κτλ. Κτλ. Που ήταν, αλλά πρέπει να βάλεις πολύ κοκαίνη, πολύ σκόνη σε αυτή τη θεότητα γενικώς. Και δεν ήταν τελικά ούτε άγγελος, ούτε απόστολος. Δεν νομίζω, είπε κανείς τον άγγελο ποτέ. Άγγελο όχι. Ποτέ. Αλλά μια θεϊκή υπόσταση, έναν απόστολο ας μια πούμε. Μια μαγεία θα έλεγα. Ένα μάγο, μπράβο. Ναι, μια μαγεία, αλλά μαγεία ανθρώπινη, όχι θεϊκή. Δηλαδή θεό της μπάλας τον λέμε, αλλά αυτός με τα πόδια του δούλευε. Πολύ φοβάμαι όμως ότι αυτός ο θεός της μπάλας είχε κουσούρια τα οποία τον βοήθησαν να γίνει ο θεός της μπάλας. Και η ταινία σε αυτό είναι πολύ προσεκτική. Όταν αφήνει όμως να εννοηθεί. Υπήρχε όμως η πρώτη ύλη. Ότι, βεβαίως. Κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι άλλο είναι ένας τύπος ο οποίος παίρνει διαγερτικά και κάνει τα καταπληκτικά πράγματα που μπορεί να κάνει. Και άλλο ένας τύπος ο οποίος δουλεύει στις προπονήσεις, είναι αθλητής και κάνει τα καταπληκτικά πράγματα που μπορεί να κάνει. Εδώ με τον καιρό και εγώ έχω. Και οι ταινίες αυτό ήταν πολύ τίμια, πρέπει να πω. Τίμια ήταν. Κατάλαβες. Ναι. Τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Δηλαδή, δεν φοβήθηκε. Τα είπε όλα. Ναι. Και με τους γκάγκστερς. Με όλα. Και... με όλα, με όλα. Αλλά την άλλη μεριά. Δεν είναι λίγο παράξενο. Γιατί ο Μαραντόνα πήγε στην Νάπολη. Θα μπορούσε να είχε πάει. Θα μου πεις ήταν σε μια περίοδο. Απαντάει η ταινία. Κρίσης. Λέει ναι. Ότι εκείνη τον καιρό δεν ήθελε κανένας. Ναι, το λέει η ταινία. Αλλά ρε παιδί μου, κάποια στιγμή θα ανάρωνε. Εγώ ακόμα και σαν περιζήτητος να ήταν εκείνη την εποχή που δεν ήταν και να τον ζητούσε η Γιουβέντους, πιστεύω δεν θα πήγαινε. Όχι, θα πήγαινε. Θα πήγαινε μια χαρά. Γιατί ήθελε να φύγει την Μπαρσελόνα και γιατί ήθελε να κάνει ένα restart το. Ο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1982 είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση της ποδοσφαιρικής ανθρωπότητας. Ένας παίκτης που τον περιμένουν οι πάντες και δεν κάνει τίποτα. Όχι μόνο δεν κάνει τίποτα, κάνει ένα τραγικό παγκόσμιο κύπελο. Πάει στην Μπαρσελόνα με 500 εκατομμύρια τότε δραχμές, που ήταν εξωφρενικό ποσό, δεν κάνει απολύτως τίποτα, χτυπάει, το μένει χτυπάνε έξω. Πολύ όμως. Εννοείται. Μα όλοι το τρώγανε ξύλο. Δεν είναι ότι μου ήταν ο Μαραντόνα μόνο. Ήταν σκληρή γενικά η ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Και βρίσκει αυτή την τρομερή διέξοδο. Η οποία λέγεται Νάπολη. Μια πόλη, ομάδα, η οποία τον περιμένει. Γιατί πραγματικά τον περίμενε η Νάπολη, τον Μαραντόνα, ας πούμε. Ένα αντίστοιχο τύπο δηλαδή, να τη βάλει στο χάρτη τον ποδοσφαιρικό. Και εκεί γίνεται ο Μαραντόνα. Και σωστά η ταινία για μένα ξεκινάει ουσιαστικά με αυτό και αφήνει στην άκρη όλα τα προηγούμενα. Γιατί δεν έχουν τόση σημασία. Ενώ αυτό από εκεί και πέρα είναι αυτό που. Το παράπονο του όμως και αναφέρεται κάποια στιγμή στην ταινία ήταν που δεν τον είχαν βάλει στο Μουντιάλ του 1978. Ναι, στην πατρίδα του. Ήταν 18 χρόνων. Λέγεται ότι τον έκοψε ο Ντανιέλ Πασαρέλα τότε. Ο αρχηγός της ομάδας. Είπε ότι δεν τον θέλω, αυτόν κάνει φασαρίες. Και ο Μαραντόνα έκοψε τον Πασαρέλα στο Μουντιάλ που κέρδισε. Είπε δεν τον θέλω αυτόν γιατί είμαι Μαραντόνα. Είναι όποιος το κάνει το παθαίνει. Θα ήταν συμπαίκτες. Θα έπαιζε ο Πασαρέλα. Γιατί κάποια στιγμή ο Πασαρέλα έγινε προπονητής. Πολύ μετά. Πάρα πολύ. Και ο Μαραντόνα δυστυχώς. Και ο Μαραντόνα δυστυχώς. Ναι. Έχεις δίκιο. Και τα συνώνυμα είδα το τρέιλερ. Ναι. Το οποίο είναι με έναν τύπο ο οποίος φεύγει από τη χώρα του. Μιλά εσύ. Και θέλει να γίνει Γάλλος. Αυτό κατάλαβα. Τώρα γιατί θέλει να γίνει Γάλλος. Αυτό είναι. Ντελαντέ. Είναι με τρεις κουβέντες η ουσία της ταινίας. Ναι. Ναι. Και σίγουρα η ουσία του τρέιλερ. Για την ταινία. Τελικά για τις ταινίες. Ναι. Το πώς τον δίνει όλο αυτό είναι ναι. Το θέμα. Ναβάντ Λαπίντ λέγεται ο σκηνοθέτης. Δεν τον ήξερα. Ισραηλινός. Πρέπει να έχει πάρα πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία η ταινία. Ήταν στο Βερολίνο, στο Φεστιβάλ Βερολίνου και κέρδισε τη Χρυσή Άρτωση, πληροφορώ, ναι. Αυτή η ταινία. Is it she? Is it she? Je ne veux pas travailler. Je suis arrivé en France pour fuir Israël. Fuir cet état méchant, abominable Dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur. Aucun pays n'est tout ça à la fois.
choisi. Είναι μια λοξή ταινία, αυτό που λέμε πειραγμένη ταινία, που μπορεί να γοητεύσει ή μπορεί να απογοητεύσει. Είναι ακριβώς η ταινία που διχάζει τον κόσμο πολύ άνετα. Mm-hmm. Γιατί σε πολλές σκηνές και σε πολλά σημεία νομίζω ότι είναι ένας φόρος τιμής τον Γκοντάρ, το σκληροπυρηνικό Γκοντάρ όμως, που δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Ναι. Σήμερα ίσως καταλαβαίνουμε, αλλά τότε που τα βλέπαμε νεότεροι δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Τον Γκοντάρ της δεκαετίας του 60, τον πολιτικό Γκοντάρ. Φυσικά ασχολείται και με ένα φλέγον ζήτημα που είναι η μετανάστευση, έτσι, γιατί αυτός είναι παράνομα στη χώρα mm-hmm. στην αρχή και προσπαθεί. Αλλά όλο αυτό γίνεται με ένα ωραίο χιούμορ ή αν θες με χιούμορ, το ωραίο. Είναι υποκειμενικό. Ας το κρινιοθεατής. Ναι, είναι ωραίο και άλλες φορές είναι ενοχλητικό και άλλες φορές θα μπορούσα να πω ότι είναι και ανύπαρκτο. Πάντως έχει ενδιαφέρον η ταινία. Έχει ενδιαφέρον η ταινία. Μπορείς να τη δεις έτσι και να σκεφτείς κάτι γύρω από όλο αυτό το σύμπαν. Αλλά... Θα αρχίσει η πρόβα. Ναι, ναι, εντάξει. Όχι, εντάξει, με σύμπαν. Τελειώνω ρε Αντώνη. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Να μας έφαγες με το... Όχι, αλλά θα αρχίσει... Παίρνουν δύο ταινίες με τη λέξη Αλκατράζ μέσα. Απόδραση από το Αλκατράζ. Νομίζω υπήρχε και σύριαλ Αλκατράζ, Αλκατράζ μόνο του, έτσι δεν είναι. Και σίγουρα υπάρχει και... Ο Βαρυπινίτης Αλκατράζ. Ο Μπαρτ Λάνκαστερ. Ο Μπαρτ Λάνκαστερ αυτός. Στην απόδραση από το Αλκατράζ ποιος έπαιζε, θυμάσαι? Έπαιζε ο... Σίγουρα μια απόδραση από το Αλκατράζ πρέπει να έχει κάνει ο Σταλόνε. Σε ένα από τα τελευταία. Όχι, το Lock Up λες. Ναι, ελληνικό τίτλο. Δεν ξέρω Lock Up. Και... ελληνικό τίτλο ήταν Σταλόνε η απόδραση. Α, Σταλόνε η απόδραση. Ήταν το όνομα, το επώνυμο του Σταρ στον τίτλο. Άρα μπερδεύτηκα. Σταλόνε η απόδραση. Η απόδραση του Αλκατράζ πρέπει να είναι ακόμα πιο... Είναι πρέπει πιο παλιά. Το 70, δεν είναι. Το 78 και είναι ο Clint Eastwood. Α, ναι. Έχει κάνει και αυτός διάφορα. Ωραία ταινία ήταν. Εμένα μου αρέσουν οι ταινίες με φυλακές και αποδράσεις. Εμένα δεν μου αρέσουν πολύ. Τρεις μου είπες, έχεις κι άλλη. Έχω, μία ακόμα. Θα χάσουμε. Θα τα πω γρήγορα. Μπράβο. Εδώ δεν είναι και να πεις και πολλά. Ναι. Είχες δει το Maleficent το παλιό με την Αντζελίνα Τζολί που κάνει τη μάγισσα να... νεράιδο, μάγισσα. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι μπορεί εγώ να έχω δει γιατί είσαι, ένα έργο με νεράιδο μάγισσες. Δηλαδή ή Μάρτο. Δηλαδή, εντάξει. Η Αντζελίνα Τζολί είναι. Δεν είναι και η Αντζελίνα Τζολί τι να κάνει. Είναι η Μίσελ Πάιφερ στην καινούργια ταινία που είναι η αντίπαλό τη. Ποιο λες να κερδίσει. Η Αντζελίνα Τζολί. Έτσι λέω, δηλαδή, γιατί έχει παίξει και το άλλο που είναι Lara Croft. Δηλαδή, ναι. Μπορεί να δει και λίγο. Ενώ ναι, ναι. Τι άλλοι δεν θυμάμαι. Δέρνει και εδώ. Δέρνει και εδώ, έτσι. Εντάξει. Για αυτά είναι. Ηλικίες. Κάτω των 12. Μάλιστα. Γι' αυτό ρώτησα πώς το έχει δει. Ναι. Λοιπόν, άντε να τελειώνουμε να δούμε την πρόβα. Γεια. Yeah.